και φιλιγιά σας λίγες μόλις ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και η κάμερα του στούντιο Ναύπακτος βρίσκεται ανάμεσα σε υποψηφίους προκειμένου να πούν τα δικά τους ο καθένας ανάλογα με την παράταξη που υποστηρίζει και με τις ιδέες που έχει για την υποψηφιότητα που έχει θέσει. Βρισκόμαστε λοιπόν στον Δήμο Θέρμου και σε ένα ορεινό χωριό με υψόμετρο 900 περίπου μέτρα, στην Κόνισκα, όπου εδώ ζουν μόλις 12 άτομα. Βέβαια λίγα τα άτομα, αλλά το ευτύχημα είναι ότι ζουν και νέοι άνθρωποι. Η Άννα είναι δίπλα μου, είναι μια νέα κοπέλα παντρεμένη με παιδιά, η οποία ζούσε σε μεγάλο αστικό κέντρο στην Αθήνα και αποφάσισε να μετακομίσει και να μείνει μόνιμα εδώ στο χωριό της στην Κόνισκα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η κοπέλα αυτή έχει μέσα της ανησυχίες για το χωριό της, για το μέλλον του χωριού της, αλλά και γιατί όχι για το μέλλον της ιδίας και της οικογένειάς της. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, από ό,τι θα μας πει και η ίδια στη συνέχεια, αποφάσισε σε αυτές τις εκλογές να είναι υποψήφια με την παράταξη αξιοπιστία και προοπτική υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Θόδωρο Κασόλα για να προχωρήσουν μαζί στην επόμενη μέρα. Άννα, καταρχάς να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και συγχαρητήρια για το τόλμημα που έκανες, το πρώτο τόλμημα να φύγεις από την πρωτεύουσα να έρθεις στο χωριό σου και για το δεύτερο τόλμημα της υποψηφιότητας, αν και εκεί λίγο πολύ δεν είναι η πρώτη φορά. Όχι, αυτή είναι η δεύτερη φορά, αλήθεια είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Το 2014 ήταν η πρώτη φορά που ήμουν υποψήφια, επίσης με τον Θόδωρο τον Κασόλα. Ήταν μια πενταετία η οποία μας δίδαξε πράγματα. Μας έκανε να γνωρίσουμε καλύτερα και εμένα προσωπικά, καλύτερα τα προβλήματα του τόπου, τους συντοπίτες μας και να δούμε τρόπους που θα μπορούσαμε να λύσουμε. Είδαμε τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων, πώς θα μπορούσαν να λυθούν, πώς λύνονται ή πώς μένουν στην άκρη. Λέταν κάποιες εμπειρίες ευχάριστες και δυσάρεστες. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες τώρα, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, μεταξύ των άλλων υποψηφίων, η επιλογή σου, γιατί είναι αξιοπιστία και προοπτική? Ένα πράγμα που μας ξεχωρίζει είναι η συλλογικότητα. Παίρνουμε όλοι μαζί τις αποφάσεις, είναι και συλλογική ευθύνη. Ο αρχηγός μας δεν παίρνει κάποιες αποφάσεις μόνος του, δεν παίρνει θέσεις σε κάποια θέματα μόνος του πριν τα συζητήσει μαζί μας, αν δεν τα έχει συζητήσει μαζί μας. Ούτε μας πιέζει ότι εγώ πιστεύω αυτό, θα ακολουθήσετε τη γνώμη. Είναι όλα δημοκρατικά. Μεγάλο θέμα γι' αυτό για μένα. Μας ρωτάει, παίρνει τις τοποθετήσεις μας και μέσα από αυτό βγάζουμε μια συλλογική απόφαση όλοι μαζί. Όπως είπες και εσύ, Άννα, η πρώτη σου επαφή με τα κοινά, ας υποθέσουμε, ήταν ενημερωτική. Ενημερώθηκες για ορισμένα θέματα που απασχολούν το Δήμο στο σύνολό του, αλλά και ιδιαίτερα και το χωριό σας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, αν η επόμενη μέρα είναι δήμαρχος ο κύριος Θόδωρος Κασόλας και είσαι μία από τις εκλεγμένους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, θα ήθελα να μου πεις ποια είναι τα κύρια προβλήματα που απασχολούν το χωριό που ζεις και τι θέλεις να διορθωθεί περισσότερο. Το βασικό μας πρόβλημα εδώ στο χωριό είναι ο δρόμος, η πρόσβαση στο χωριό, στο ίδιο το χωριό. Υπάρχουν κακοτεχνίες, δεν έχει προσεχθεί καθόλου, οπότε η πρόσβαση, ειδικά το χειμώνα, είναι έως και αδύνατη. Κλείνει ο δρόμος, δεν έχουμε πρόσβαση, οπότε αυτό δυσκολεύει. Όπως και στο δικό μου το χωριό, έτσι και σε άλλα χωριά υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά χωριά που μπορούν να αποκλειστούν και για μέρες. Εμείς είμαστε λίγο τυχεροί, αν το θέλετε, που λόγω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται με αυτοκίνητα, ανοίγει ο δρόμος λίγο πιο σύντομα. Υπάρχουν χωριά που μπορούν να μείνουν και 4 και 5 μέρες χωρίς δρόμο. Το θέμα είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα, αυτά και άλλα προβλήματα, ούτε χωριά να μένουν χωρίς δρόμους, ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Έχουμε κάνει μια καταγραφή των προβλημάτων του τόπου σε όλα τα χωριά. Έχουμε δει τις παροχές που μπορεί να έχει κάθε χωριό, τι μπορεί να προσφέρει στο χωριό, κάθε χωριό και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Υπάρχει στον τόπο μας, μπορούμε να βάλουμε
τουριστική ανάπτυξη και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Δεν μας περιορίζει, δεν είμαστε θάλασσα που μπορεί να έχουμε μόνο καλοκαίρι. Άννα, αναφέρθηκες σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αναφέρθηκες στην τουριστική ανάπτυξη. Είναι αλήθεια ότι ο ορεινός όγκος και ιδιαίτερα δήμοι που δεν έχουν θάλασσα είναι τουριστικοί όλο το χρόνο. Θα θέλαμε να μας επισημάνεις τι πρέπει να προσεχθεί περισσότερο όσον αφορά το κομμάτι αυτό, το τουριστικό. Πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτό, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια δομή πάνω στον τουρισμό το χειμώνα. Δεν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, δεν υπάρχουν κάποια προγράμματα που μπορούν να ψάξει κάποιος να δει πού μπορεί να γίνει μια ανάβαση, να γίνουν τέτοια πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν μονοπάτια για διαδρομές. Υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια και εδώ μες στο χωριό που το γνωρίζω καλύτερα και σε πολλά χωριά. Υπάρχουν μονοπάτια τα οποία τα προσέχουν και τα φροντίζουν οι τοπικοί σύλλογοι, αν υπάρχουν, αλλιώς μόνοι τους οι χωριανοί, αλλά το καλοκαίρι που μαζεύονται. Αν το χειμώνα, όπως το δικό μου το χωριό, έχει λίγους κατοίκους, υπάρχει ένα μονοπάτι, παράδειγμα σε εμάς, που ανεβαίνει στο βουνό, στην κορυφή του βουνού. Εάν δεν το φροντίσει ο σύλλογος ο τοπικός και μόνοι μας εμείς, δεν υπάρχει κάποια δομή που να το προσέξει, να το φροντίσει αυτό το μονοπάτι. Κάθε χειμώνα έρχονται σύλλογοι, 2-3 σύλλογοι κάθε χειμώνα σχεδόν, και με χιόνια πολλά και με λιγότερα, και ανεβαίνουν στην κορυφή του βουνού. Εάν μόνοι μας εμείς κάτι κάνουμε, στα χωριά που δεν μπορεί να γίνει αυτό, αμέσως χάνεται ο κόσμος που θα μπορούσε να πηγαίνει. Και τα χωριά μένουν πίσω. Γιατί όταν δεν έχεις τον τουρισμό, το χειμερινό της ανάβασης, δεν θα σε προσέξουν ούτε για το δρόμο σου, ούτε για την πρόσβαση, ούτε για το ρεύμα, ούτε για τίποτα. Θεωρείς ότι η πενταετία που πέρασε δεν ήταν επικοδομητική όσον αφορά τον ορεινό όγκο? Δυστυχώς δεν ήταν. Δεν έχει αξιοποιηθεί τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο σημείο, στο Δήμο, που θα μπορούσαν να αναδειχθούν, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν γνωρίζω ακριβώς το λόγο, γιατί μείναν πίσω, γιατί δεν πήραμε προγράμματα, γιατί δεν ζητήσαμε κάποιο πρόγραμμα για να αναπτύξουμε κάτι. Mm-hmm. Ούτε μονοπάτι, ούτε... Σίγουρα θα έχεις επισκεφθεί μαζί με τον κύριο Κασόλα και άλλα δημοτικά διαμερίσματα σε διάφορες περιοδίες προεκλογικές. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου στο πρόσωπο του κυρίου Κασόλα. Στο πρόσωπο του κύριου Κασόλα βλέπουμε έναν νέο άνθρωπο με όραμα, με σχέδιο και με πολλή όρεξη για δουλειά. Έχει ακολούθους οι οποίοι είμαστε όλοι με κέφι και μεράκι και πολλή όρεξη και ενέργεια να κάνουμε πράγματα, θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Θεωρούμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν πολλά μονοπάτια που θα μπορούσαμε να πατήσουμε για να εξελίξουμε τον τόπο μας και θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Όσον αφορά για το θέμα του πολιτισμού εδώ στην Κόνισκα, γιατί από ό,τι γνωρίζω έχετε πάρα πολλά πολιτιστικά το καλοκαίρι, έχετε ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι κάθε χρόνο και κάτι καλύτερο. Στον τομέα αυτό λοιπόν του πολιτισμού πρόκειται να υπάρξει κάποια ανάπτυξη, πρόκειται να κάνετε κάτι καινούριο, τι έχετε σκεφτεί για την επόμενη μέρα? Σχέδια υπάρχουν πάρα πολλά και οράματα. Θέλουμε να δούμε τη βάση, τι υπάρχει που μπορούμε να αναπτύξουμε, να δώσουμε ζωή στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα και στις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες σε κάθε χωριό, όχι μόνο στο δικό μου. Και από εκεί και πέρα να εξελίξουμε, να βρούμε και άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να δώσουν ζωή χειμώνα-καλοκαίρι. Άννα, μετά από ένα πολύ όμορφο διάλογο που είχαμε, θέλω να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή επιτυχία και εύχομαι την επόμενη μέρα να συναντηθούμε ξανά εδώ στο χωριό για να μας πείτε τότε το πρόγραμμα, το κανονικό που θα έχετε πια οργανώσει σαν νέα παράταξη, σαν νέα δημοτική αρχή, αν είναι η δημοτική αρχή του κυρίου Κασόλα, και εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και καλή επιτυχία και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και για τις ευχές σου. Ευελπιστούμε να είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τον τόπο μας. Να είσαι καλά.